Στη φάση εδώ βγαίνει ο Γερεμέγεφ εξαιρετικά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Εκεί είναι μερέτσο. Ίσως εκεί θα πρέπει να σουτάρει. Ναι, ίσως εκεί θα πρέπει να σουτάρει. Τώρα η επόμενη είναι πιο κλασική για μένα, γιατί είναι τελείως ματάκι. Εγώ λέω πάντως πιο πρόβλημα για το φόρ είναι η προηγούμενη φάση. Εδώ εντάξει, δεν του πιάνει όπως θέλει το θέλει. Θέλω το τέρμα. Αλλά πριν καθυστερεί. Και να τριπλάρει μπορούσε. Λοιπόν. Δεν του βγήκε. Μετά νομίζω την ευκαιρία του Μπακασέτα. Ναι, αυτό είναι το 44 πριν το πέναλτι. Ναι. Εδώ η κόντρα στο Ρέτσο, αν είναι αυτή η φάση, ναι, αυτή είναι. Δυσκολεύει το σουτ. Γιατί κάπου άκουσα ότι ο Ρέτσος κόβει εκεί. Εντάξει, βάζει το πόδι μπροστά, αλλά απλά το πόδι, η παρέμβαση του Ρέτσου δυσκολεύει τον Τζολάκι. Ναι. Αποτύχει, δεν σκοράρει ο Παναθηναϊκός εκεί. Ναι, αν δεν βάζει την κόντρα ο Ρέτσος θα πήγαινε εστία, το λέω. Ναι, βρήκε Ρέτσο και πήγε το Κάρι. Καλά, μπορεί να είναι ναι, όντως, αλλά γίνεται το σουτ μετά, Γιάννη, πιο απρόβλεπτο. Ναι, αλλά πάει εκτός εστίας. Πάει εκτός εστίας, οκ. Αλλά εάν δεν έχει παρέμβαση Ρέτσο, Τζολάκης νομίζω ότι έχει την πορεία της μπάλας. Λοιπόν, μετά είναι το πέναλτι. Για να μην τον αδικούμε, ο Ρίτσαρντς... Έχει μαζέψει τα πόδια του, ναι. Δεν προλαβεί να τα μαζέψει τα πόδια. Δηλαδή, δεν... Σε δεύτερη φάση το κάνει το πέναλτι. Ναι, σε δεύτερη φάση. Ναι, δεν προλαβαίνει να τα μαζέψει γρήγορα τα πόδια του, έτσι. Τον πήρε. Είναι πέναλτι, ναι. Δεν πρόλαβε να φρενάρει, αν μπορούμε να το εγώ αυτό. Εκεί λίγο το σεβάστηκε ο Τζολάκης λίγο τον Μπακασέτα, δεν του έκανε πολλά mind games. Θα τον εκνευρίσει. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια φάση με τον Όρτα. Όρτα είναι, νομίζω. Που ζητάει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Μάλλον δεν όχι. Υπάρχει αλλά, ναι, λίγο... Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει. Μου θυμίζει λίγο το πέναλτι που κερδίζει ο Σαμαράς με γιατί ελεφαντοσού στο Μουντιάλ πριν. Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Καταρχήν μαζεύει τα πόδια, δεν το χτυπάει στα πόδια. Αλλά ναι. Νομίζω ότι πιο πολύ με το ένα του πόδι χτυπάει στο άλλο του πόδι Όρτα παρά. Δεν έχει κάνει κάτι παρά. Το 2-0 του Μπερνάρ και αυτό ωραίο γκολ. Εδώ είναι η άνεση που κυκλοφορεί την μπάλα ο Παναθηναϊκός και αυτό γινόταν κατά κόρον στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ κοιμόμαστε υπνοβαθμοί. Ο Ολυμπιακός δεν είναι συμπαγής για μεγάλο διάστημα. Όλη η κίνηση από Χουάνκαρ. Και βέβαια ο Μπερνάρ έχει την κλάση να το στείλει εκεί που πρέπει. Εδώ. Άντε να βρει τώρα τέτοιο παίκτη να τον φέρει στο κόρον. Δύσκολο. Εδώ έχω γίνει γύρω του Μπαρτζόκα, α πούμε, στον αγώνα. Ευκαιρία με Ποντένση. Αρχίζει η Ποντενσιάδα. Ναι. Δοκάρι εδώ, τον Ντάνιελ. Ντάνιελ Σον. Ο Ποντένση από ένα και μετά το ψάχνει όπου βρει. Μόνος, ναι. Μπαίνει προς τα μέσα συνέχεια. Είναι όπως θα έλεγε και ένας πολύ καλός μου φίλος μπασκετικός, one Ποντένση show. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή το έχει πάρει μετά το προσωπικά το πράγμα μόνος του. Η Λόμπα Λατζοβάνο που χειροκροτήθηκε στη λεωφόρο. Εδώ τώρα τι βαθμολογήσετε, καλύτερο γκολ του Ποντένση ή του Μωρόν. Εγώ θα πω Μωρόν. Δύσκολο ερώτημα. Εγώ θα πω Μωρόν γιατί είναι η κίνηση. Η εκτέλεση. Και είναι σε κίνηση έχει εκτέλεση, παραπάνω δυσκολία εγώ... Μωρόν. Ναι. Στο μάτι όχι, είναι αυτό ίσως πιο ευχάριστο γκολ. Αυτό είναι πιο μάτι. Δύσκολο. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο από τον Μωρόν. Γιατί ο Μωρόν τα φάλτσα τον βολεύουν. Κάνει την κίνηση. Η μπάλα έρχεται με φάλτσα προς τα. Είναι εναντίον του και γόρα τα φάλτσα. Και το πιάνει βέβαια εκπληκτικά. Αλλά νομίζω ο βαθμός δυσκολίας είναι πιο δύσκολος. Εδώ όμως ο Ποντένσε καθοδηγεί την μπάλα, κάνει αυτός, ακριβώς. Ξέρει αυτός τι κάνει με την μπάλα. Ο Ποντένσε μιλάει της μπάλας, άλλος, όπως λέμε, αλλά την έχει μπροστά του. Τα φτιάχνει μόνος του όλα. Ο άλλος συνέχει την μπάλα στο μισό και μέτρο και πρέπει να γυρίσει στο σώμα του και να εκτελεί. Πρέπει να βάλει τέλεια το πόδι του για να μπει. Ξέρετε τη συμπαθία που έκανα, να ξέρετε ότι το καλύτερο γκολ θα βγει του Ντάνιελ Ποντένσε. Άλλο ποιο θα βγει. Πιο ελκυστικό στο μάτι είναι του Ποντένσε. Πιο ελκυστικό νομίζω είναι του Ποντένσε. Αυτό πρέπει να το βλέπει. Χαίρεσαι να το βλέπει. Δεν τρελαίνε να το βλέπει. Μεγάλο τελεστή δυσκολία έχει του Μωρόν. Αυτό είναι πολύ πιο ελκυστικό στο μάτι. Σαν έμπνευση και εκτέλεση. Δηλαδή εγώ κοιμήθηκα εδώ βλέπω στο 200. Αν είσαι καρδιοπαθή και το τρώ. Πιο πολύ έμφραγμα του Μωρόν θα πάθεις. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, γιατί εκεί το περιμένεις, λες μία, δύο, το ψάχνεις, θα το κάνεις. Αν έχει κουλωμένη αρτηρία, του Μωρόν το παθαίνεις το έμφραγμα. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Είναι πιο απρόβλεπτο του Μωρόν, γιατί ο Κετζιόρα δεν πάει στην μπάλα. Σου λέει θα τη σταματήσει και θα γυρίσει πλάτη. Και ο Μωρόν το έχει τελειώσει. Εδώ ο Ντάνιελ Ποντένση χωρίζει από το γαλλικούς χορούς ως συμπαίκτη του. Και ο Στέφαν Γιόβετιτς.